επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Γεγκέρογλου και τον Διευθύνων Σύμβουλο της Ολλανδικής Εταιρείας HVA, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Ενημερωθήκαμε από τους υπευθύνους της εταιρείας, κατασκευάστερης εταιρείας, στην πορεία του έργου αφενός, αλλά αυτό που μας ενδιέφερε και επιμείναμε είναι ποια είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου, αλλά και συνολικότερα της ευρύτερης περιοχής με τη λειτουργία αυτού του μεγάλου και σημαντικού αναπτυξιακού έργου για τον τόπο μας. Ειδικά δε ξέροντας ότι έχει μια προϊστορία η ευρύτερη περιοχή σε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε ήδη συντονίσει τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν από πλευράς υποδομών, αλλά και από πλευράς κατασκευάστερης εταιρείας και έχει ενημερωθεί και η HVA, η εταιρεία η οποία εκπονεί το Master Plan, σε συνοήσεις φυσικά με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε με προοπτική και να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να μπαλώνουμε ή να γιατρεύουμε πληγές. Το νερό και η κλιματική κρίση πλέον είναι κάτι σε ό,τι αφορά το νερό που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε. Σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, αντιλαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη μας, διότι δεν κάνει αστεία. Και όταν συζητάμε για ένα τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο, ένα παραπάνω μας ενδιαφέρει η περιοχή να θωρακιστεί, να λειτουργήσει σωστά και να γίνεται διαχείριση τέτοια που να επιτρέπει να εξελίσσεται ο πρωτονής τομέας σε ένα τόπο που κατά βάση ασχολείται με τα αγροτικά. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Παιδιάδος και τον Δήμαρχο του Βασίλη τον Γεγκέρογλου, έχουμε σειρά ζητημάτων να διαχειριστούμε μαζί, που αφορούν γεωβελτικά έργα αφενός, αφετέρου κάποια που είναι όρημα και κάποια που είναι στον δρόμο προς την οριμοποίηση. Από την άλλη όμως έχουμε και έτοιμα παραχώρησης κάποιων εκτάσεων που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς Δήμου και άλλα ζητήματα επιμέρους στα οποία δουλεύουμε. Το βέβαιο είναι ότι η συνεργασία με τους Δήμους του Ηρακλείου και με το Δήμο Μινώα Παιδιάδος και λόγω της ιδιαιτερότητας με αφορμή το νέο αεροδρόμιο Καστελίου εδώ πέρα είναι στενή και κυρίως πρέπει να είναι αποτελεσματική, διότι η περιοχή αυτή σε περίπου 3 χρόνια από τώρα θα κληθεί να φιλοξενήσει σε λειτουργία πλέον αυτή τη μεγάλη μονάδα, αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Άρα πρέπει να έχει οπλιστεί σωστά και να έχουμε λειτουργήσει οργανωμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε με τη νέα δημοτική αρχή και ελπίζουμε πως θα αποδώσει αυτή η δουλειά η οποία θεμελιώσαμε λίγες εβδομάδες πριν. Είχαμε τη χαρά σήμερα μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να έχουμε μια ενημέρωση για την πορεία των έργων του αεροδρομίου και βεβαίως την ευκαιρία να θέσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γύρω περιοχή και τα αναγκαία τοπικά έργα, τις συμπληρωματικές εργασίες και παρεμβάσεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα και να δοθούν λύσεις σε πολλά ζητήματα που έχουν εντοπιστεί. Ένα από τα θέματα είναι η ανάγκη για τούνελ προκειμένου να μην έχουμε περαιτέρω καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις οδικές συνδέσεις, τις εναλλακτικές του αεροδρομίου προς κάθε κατεύθυνση. Τρίτο ζήτημα είναι, αλλά όχι τρίτο στην κρισιμότητα, τα αντιπλημμυρικά έργα γύρω από το αεροδρόμιο. Είναι μια μεγάλη παρέμβαση που χρειάζεται να επιταχυνθεί η διαδικασία προκειμένου να έχουμε εγκαίρως τα αναγκαία έργα και να μην έχουμε φαινόμενα Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα θέσαμε το ζήτημα της ανάγκης αξιοποίησης των νερών της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για άρδευση και δηλώσαμε την αντίθεσή μας στο να οδηγούνται στον υδροφόρο ορίζοντα και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον Υπουργό για τα άλλα ζητήματα που δεν συνδέονται με το αεροδρόμιο. Η σχέση με την επίσκεψη εδώ είναι ότι γίνονται αντιπλημμυρικά έργα στο αεροδρόμιο. Θα συνεργαστούμε με την Κοινοπραξία, τη Στέρνα με την εταιρεία από την Ινδία, ώστε να σχεδιάσουμε το βέλτιστο δυνατό σύστημα για να μην πλημμυρίσει ποτέ το αεροδρόμιο από έντονα καιρικά φαινόμενα όπως αυτά για παράδειγμα που έχουμε στη Θεσσαλία. Τώρα είναι πειρασμός αυτός. Κάνετε ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα πολύ μεγάλο master plan για την Κρήτη και άλλες περιοχές. Αλλά ας δούμε στο κομμάτι της Κρήτης ποιος είναι ο στόχος και πώς δείχνουν αυτή την ώρα τα στοιχεία που έχετε ότι κινείται το πράγμα και τι έργα θα χρειαστούν. Μεγαλύτερης κλίμακας ή μικρότερης και σε μικρότερα γεωγραφικά μήκη. Και να συμπληρώσω, μήκη. Γιατί είπατε στη σύσκεψη ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός εκατονταετίας, ενώ σε άλλες χώρες παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός χιλιετίας. Όχι. Καταρχάς, είναι λίγο νωρίς για να
πούμε ακριβώς αν θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερο μεγέθους έργα. Και για την ώρα κάνουμε τη συγκέντρωση στοιχείων. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα προχωρήσουμε μετά στο επόμενο βήμα και τότε θα έχουμε και μια ιδέα για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό 50 ετών, 100 ετών, τι κάνουν, τα μοντέλα προβλέπουν το τι μπορεί να γίνει, ποια φαινόμενα μπορεί να έρθουν μία φορά στα 1000 χρόνια ή μία φορά στα 100 χρόνια. Στη Θεσσαλία, λοιπόν, είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα γινόταν για τα επόμενα 1000 χρόνια. Και τελικά ήρθε, και μάλιστα ήρθε και ένα δεύτερο μετά, δηλαδή μετά τον Ντάνιελ ακολούθησε ο Έλιας, που ήταν αντιστοίχου μεγέθους φαινόμενο. Αυτό μας δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει αλλάξει το κλίμα, άρα θα πρέπει ο σχεδιασμός μας επίσης να αλλάξει και να βασίζεται σε δεδομένα που είναι μεγαλύτερης έντασης. Γι' αυτό λοιπόν θα καθίσουμε να συνεργαστούμε μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν. Πότε θα έχουμε μια εικόνα για την Κρήτη? Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις συνεχόμενα, συλλέγουμε συνεχώς στοιχεία. Εξαρτάται φυσικά και από την ανταπόκριση που έχουμε από αυτούς που μας παρέχουν τα στοιχεία. Άρα, όσο πιο γρήγορα λαμβάνουμε εμείς στοιχεία, μπορούμε να προχωράμε στην επόμενη φάση. Μέχρι τώρα και φυσικά με τη βοήθεια του κ. Αυγενάκη, ευτυχώς έχουμε ένα πολύ καλό, δυνατό συνεργάτη στο πρόσωπο του Υπουργού. Και μας φέρνει σε επαφή με όλους τους φορείς, πιέζει και ο ίδιος όπου υπάρχει ανάγκη και συλλέγουμε, είμαστε σε καλό δρόμο δηλαδή συλλογιστικά.